Καλησπέρα σας. Πρέπει να ομολογήσω καταρχήν ότι η είσοδός μου στον κόσμο τον ποιητικό του Καβάφη και ως μεταφραστής οφείλεται στον Κωστή Μοσκόφ. Μίλησε χτες για τα χαρακτηριστικά του διανοούμενου, του Έλληνα διανοούμενου Κωστή Μοσκόφ, του Έλληνα ποιητή, καθώς επίσης τις πολιτικές του κλίσεις και αναζητήσεις εκεί στην Ελλάδα. Αλλά όταν ήρθε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, δεν ήρθε με αυτές τις σκέψεις και με αυτές τις γραφές. Δεν προσπάθησε να πείσει κανέναν για αυτές τις σκέψεις. Δεν ήταν ένας συνήθις διανοούμενος, ο οποίος είναι ερωτευμένος με τις λέξεις, αλλά ήρθε με πράξεις και όχι με λόγια. Ήρθε με άσκηση των πράξεων υψηλού επίπεδου που μεταφράζει τις σκέψεις σε επιτόπιες πράξεις, και όταν μιλάμε για αυτές τις πράξεις αναφερόμαστε στις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας. Οπότε χτες, αν μιλούσα, θα ευχαριστούσε την Ελλάδα που μας έστειλε στη δεκαετία του 90 τέτοια πολιτιστική ενεργή προσωπικότητα στο ύψος του Μοσκόφ. Τα χαρακτηριστικά και τα επιτεύγματά του σχετικά με τους Αιγυπτίους και Άραβες λογοτέχνες δεν τα ξέρετε ως Έλληνες. Εμείς τα ξέρουμε, διότι εμείς τα εισπράξαμε ως Αιγύπτιοι και Άραβες λογοτέχνες. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μέσα από αυτά τα βιβλία που εκδίδονται επ' ευκαιρία των καβαφίων που γίνονταν σε αιτήσια βάση τότε, αλλά λόγω των λογοτεχνικών φεστιβάλ και ποιητικών φεστιβάλ ανάμεσα στους λογοτέχνες της Αιγύπτου και της Ελλάδας, ανάμεσα στους ποιητές της Ελλάδας και του αραβικού κόσμου, σχεδόν κάθε χρόνο. Ήταν άμεσα συμπλεκόμενος με αυτές τις δραστηριότητες λόγω της σχέσης μου με τον ίδιο για την διοργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων και αυτών των εκδηλώσεων. Συναντήσαμε τον Παλαιστινιό ποιητή Σαμίχ Ελ Κάσιμ στην Ελλάδα όταν ήρθε από την Παλαιστίνη. Συναντήσαμε τον Ιρακινό ποιητή Σαντ Ιούσεφ εκεί στην Αθήνα όταν ερχόταν από το Λονδίνο, πίσω στο μεγάλο Σύριο Καϊμέλ Αμπουντίμπ και άλλους μεγάλους Άραβες ποιητές και Αιγύπτιους ποιητές που ταξίδευαν από το Κάιρο ή την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ρόδο, όχι μόνο για μια φορά, αλλά για πολλές φορές. Από αυτά τα επιτεύγματα που και από τις πράξεις που μας πρόσφερε ο Μοσκόφ σε μας, αυτές τις μεταφράσεις που εκδόθηκαν για το έργο των μεγάλων Ελλήνων ποιητών κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εδώ μεταξύ μας, για λογοτέχνες, ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς. Όταν ήρθε ο Μοσκόφ, τον συνάντησε για πρώτη φορά το 1991, ήταν ο τότε μορφωτικός σύμβουλος της Ελλάδας στο Κάιρο. Και μετά από αρκετές συναντήσεις γίναμε δύο φίλοι και είχα πλέον την διάθεση τότε να μοιραστώ μαζί του αυτό το όνειρο που εξέφρασε
Πολάκης με λίγα λόγια. Η Μεσόγειος δεν είναι το κενό ανάμεσά μας, ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Δεν είναι εμπόδιο ανάμεσά μας, αλλά στην ουσία είναι μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Δεν μιλούσε πολύ για τις σκέψεις του και εκ πρώτης όψεως μπόρεσα να εισπράξω αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά που έκρυβε στο εσωτερικό του και διαισθάνθηκα ότι σε κάθε βήμα πραγματοποιούσε στην ουσία τις σκέψεις μέσα από τις πράξεις και όχι όπως συνηθίζουμε εμείς οι διανοούμενοι που είμαστε, έχουμε μανία με τα λόγια, κυρίως μπροστά στα μικρόφωνα, παρά με τα έργα. Και γι' αυτό το λόγο και επειδή το κατάλαβα και το αντιλήφθηκα, είχα την πλήρη διάθεση να συνεργαστώ μαζί του, διότι πιστεύει στις ίδιες σκέψεις που πιστεύω και εγώ. Και αυτή η πράξη που έφτιαχνε, που έκανε, δεν ήταν για ιδιωτελή σκοπό, δεν ήταν για ένα προσωπικό πρεστίζ, δεν ήταν για ένα προσωπικό όφελος, αλλά για όφελος των δύο πολιτισμών, των δύο πλευρών. Και μετά από αρκετές συναντήσεις γίναμε όχι απλοί φίλοι, αλλά γίναμε αδέλφια. Και μέσα από μια οικουμενικότητα του πολιτισμού είμαστε των δύο αδέλφια. Ο ένας αδελφός γεννήθηκε στην Ελλάδα, έζησε, και ο άλλος γεννήθηκε σε ένα χωριό αιγυπτιακό κοντά στο Καϊρό, και μεταξύ μας ένωνε ο κοινός παρανομαστής, η ποίηση για την οποία κανείς δεν αναφέρθηκε χθες. Ήταν ποιητής και όσα έχουμε λάβει ως ποιητικά του έργα είναι αξιοσημείωτα, και ήταν ποιητής στην συμπεριφορά του, ήταν ποιητής στην προσωπικότητά του. Και όταν συναντηθήκαμε το 1991, με απασχολούσε ο Γιάννης Ρίτσος. Είχα μόλις ολοκληρώσει τα πρώτα επιλεκτά ποίηματα στην αραβική του Ρίτσου, το είχα σε χειρόγραφο αδημοσίευτο, και μόλις το έμαθε τα εξέδωσε κατευθείαν στο πρώτο δεύτερο φεστιβάλ το 1992 και δεν με όθησε προς τον Καβάφη. Αλλά βήμα-βήμα και μέσα από την κοινή συνεργασία και την κοινή δράση, μέσα από αυτό το συμπόσιο, μέσα από τα συνέδρια, μέσα από τις εργασίες, τις μεταφράσεις που υπήρχαν στα αγγλικά και στα γαλλικά, μπήκα οικειοθελώς στον κόσμο του Καβάφη. Δεν μου επέβαλε τίποτα, αλλά βρήκα τον εαυτό μου να μπαίνω σιγά σιγά στον κόσμο του Καβάφη, που βέβαια είναι πλήρως διαφορετικός από τον κόσμο του Ρίτσου. Είχαμε κάποιες μεταφράσεις κάποιων ποιημάτων στην αραβική. Είχαμε τη μετάφραση του μεγάλου Ιρακινού ποιητή Σαντ Ιούσιφ για κάποια ποιήματα. Είχαμε μετάφραση του δόκτωρα Χάμντ Ιμπραχήμ, επίλεκτα πιο λίγα ποιήματα. Είχαμε την μετάφραση του δόκτωρα Ναΐμ Ατέια για ένα από τις ποιητικές συλλογές του Καβάφη. Υπήρχαν πέντε ποιητικές συλλογές, από τις οποίες ο δόκτωρ Ναΐμ Ατέια μετέφρασε μόνο την πρώτη συλλογή. Οπότε με την πάροδο του χρόνου είχα αρκετές πλέον αρκετά δεδομένα μέσα από την σχέση μου με τον Μοσκόφ, και επειδή βήμα-βήμα
μπορούσα να ανακαλύψω αυτό το μυστικό κόσμο της ποίησης του Καβάφη. Η ποίηση του Καβάφη για έναν ποιητή είναι τελείως διαφορετική από την ποίηση που προσεγγίζει ένας μελετητής. Εμείς ως ποιητές ψάχνουμε τις σκιές, ενώ κάποιοι ψάχνουν το καθαρό τοπίο. Εμείς ψάχνουμε το πλήρες, τα ψηλά γράμματα, χωρίς την πραγματικότητα να υπάρχει έστω και μια υπόνοια μέσα στα ψηλά γράμματα. Εμείς ψάχνουμε αυτό το μυστικό, το κρυφό που απαιτεί υπομονή, και όταν το αντιλαμβάνεσαι δεν μπορείς πλέον να δεχτείς και να παραδεχτείς ότι το έχεις αντιληφθεί πλήρως, αλλά μπορεί να είναι μια αίσθηση της αντίληψης αυτού του κρυφού που πιστεύεις ότι υπάρχει εδώ. Όσον αφορά τον ποιητή, μπορεί να διεισδύσει στον κόσμο του Καβάφη, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται διάφανος κόσμος, αλλά στην πραγματικότητα όταν ασχοληθείς με τις λέξεις είναι ένας ολισθηρός κόσμος, ο οποίος ολισθηρός κόσμος δεν σου δίνει εκ πρώτης όψεως τόσο ανώδυνα την ουσία των λέξεων. Είναι ποιητής που ξέρει πολύ καλά τους κανόνες της ποίησης, είναι ιστορικός που έχει ενρυφήσει στα βάθη της ιστορίας, και βέβαια αυτό ήταν πρωτοποριακό για τον μοντερνισμό της ποίησης, ό,τι αφορά για τον Μποντλέρ, για την Γαλλία, για τον Βάιτμαν, για την αγγλική ποίηση, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Βρετανία. Από όλους αυτούς, όλα αυτά τα αναστήματα, εμείς μαθαίναμε πώς μπορούσε να εδραιωθεί ο μοντερνισμός στην ποίηση. Δεν είναι ένα απλό άθρο, δεν είναι μία μελέτη, δεν είναι ένα ακαδημαϊκό εγχείρημα, αλλά στην πραγματικότητα είναι η ίδια η ουσία της ποίησης. Και όταν πίστεψα ότι κατέχω τις πηγές της πληροφορίας το 2000 και ξεκίνησα τα άπαντα του Καβάφη σε τους εκδότες, δεν πίστευα ότι σε εντός 2 ή 3 ετών θα ανακαλύψω άγνωστα έργα. Είχα ανακαλύψει κάποια δημοσιευμένα ποίηματα, αδημοσίευτα ποίηματα, πρώτα ποίηματα και τα ατελή ποίηματα, τα οποία δεν είχαν μεταφραστεί στην Αγγλική, αλλά είχα βρει ένα χειρόγραφο στην Αγγλική για τα ατελή ποίηματα. Αυτή ήταν μία τύχη αγαθή. Και άλλη τύχη αγαθή, ότι αυτός ο εκδοτικός οίκος δεν ήταν συνεπής στην έκδοση της μετάφρασης. Οπότε εντός αυτής της περίοδου είχα βρει έναν θησαυρό που δεν μπορούσαν να το εκτιμήσουν οι μη ποιητές. Αυτός ο θησαυρός ήταν τα λεγόμενα πεζά του Καβάφη, και είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, τα δεν είχα βρει στην αγγλική βιβλιογραφία την διαθέσιμη, δεν βρήκα στα γαλλικά βιβλία τα οποία ήταν διαθέσιμα, τα οποία ήταν πολλά, αλλά τα βρήκα σε ένα άγνωστο τόπο που είναι το ίντερνετ. Εδώ μιλάμε για περίπου 5 πεζά ποίηματα τα οποία έγραψε ο Καβάφης, ίσως υπό την επιρροή της ανάγνωσης του Σαρλ Μποντλέρ του Γάλλου, που φέρει τον τίτλο «Σπριν ντε Παρί», διότι όποιος παρατηρεί αυτές τις δύο περιπτώσεις θα δει ομοιότητες
και βέβαια κανείς δεν τα έχει μελετήσει από πριν. Υπήρχαν κάποιες επιρροές στα πρώτα ποιήματα, επιρροές από τον Μποντλέρ, τα οποία εκδόθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα, και ο Καβάφης όταν έγραφε τα ποιήματά του, τα πρώτα ποιήματα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ίσως στα τέλη του 19ου αιώνα, τα είχε γράψει, και υπάρχουν αρκετές αναφορές για τον Μποντλέρ, και από αυτές τις παρατηρήσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί και έχουν συγκεντρωθεί, αλλά όχι επαρκώς, υπάρχουν πολλά πεζά ποίηματα συνοπτικά, τα οποία αφορούν την δημιουργία και την ηθική. Και όταν το 2011 είχαμε εκδήλωση για την έκδοση των απάντων του Καβάφη στο Ελληνικό Κέντρο Καΐρου, παρουσία του τότε πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, του προξένου, της Μορφωτικής Πολιτιστικής Συμβούλου και μιας επίλεκτης ομάδας διανοουμένων, πίστεψα ότι σχεδόν η αποστολή μου σχετικά με τον Καβάφη πάει να ολοκληρωθεί, και η υπόσχεσή μου που είχα δώσει στον Μοσκόφ έχει πραγματοποιηθεί. Είναι το μόνο βιβλίο για μένα από σύνολο 30 βιβλίων στην πίεση, στην κριτική και στην μετάφραση, το οποίο έχει αφιέρωση. Δεν έχω αφιερώσει σε κανέναν προηγούμενο βιβλίο, αλλά αυτό το βιβλίο είναι το μόνο βιβλίο που φέρει αφιέρωση στον Κωστή Μοσκόφ, αυτό τον Έλληνα, τον ωραίο. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ρίφα Τσαλά. Και συνεχίζουμε με τον δεύτερο ομιλητή, που θα μας μιλήσει για τον Καβάφη. Ο τρίτος ομιλητής δεν βρίσκεται στο πάνελ, γιατί βρίσκεται στο μεταφραστικό booth. Θα τον παρουσιάσουμε αργότερα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Σάκερ Μούσα. Και θέμα της ομιλίας του, ο Καβάφης και ο αραβικός κόσμος, ο οποίος, κύριος Σάκερ Μούσα, Αλή Μούσα, είναι επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Ελάσγαρ του Καΐρου και γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1981. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχαίων Ευρωπαϊκών Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ελάσγαρ του Καΐρου και απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα και το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Φιλοσοφική Σχολή. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Μίλα Αραβικά» και «Αναπαράσταση της Ελλάδας και των Ελλήνων στην Αραβική Λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αιώνα», το οποίο βρίσκεται υπό έκδοση. Ενώ έχει γράψει πολλές μελέτες που αφορούν την Ελλάδα και την ελληνική λογοτεχνία. Ο κύριος Μούσα, παρακαλώ. Σαλχίρ. Καλησπέρα. Η εργασία μου θα είναι στα ελληνικά, οπότε δεν μην κουραστείτε. Την εργασία μου την αφιερώνω πρώτα στη μνήμη του Μοσκόφ, τον φίλο των Αράβων φυσικά. Ευχαριστώ πρώτα τους διοργανωτές, ευχαριστώ την Ελληνική Πρεσβεία, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ευχαριστώ εσάς, την Έλληνα πίσω και τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο που δεν το βλέπω στην αίθουσα. Αλλά πάντως, για να μην κουράσω και τον καρδιακό μου αδελφό που μεταφράζει πάνω, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος για να αφήσω και λίγο χρόνο για συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του συνεδρίου άλλωστε. Η εργασία μου είναι για τον Καβάφη και ο αραβικός κόσμος και θα σχολιάσω τρία βασικά θέματα. Η παρουσία των Αράβων στο καβαφικό έργο,
και η πολιτική στάση του Καβάφη σύμφωνα με την πίεση, συγγνώμη, σύμφωνα με το ποίημα του 27 Ιουνίου και το περιμένοντας τον Βαρβάρο. Για το 27 Ιουνίου μίλησαν οι συνάδελφοι και μάλιστα με αρκετές λεπτομέρειες. Αυτό που θα μας ενδιαφέρει μόνο οι αιγυπτιακές πηγές και κυρίως το Μαουάλ του Τσίρκα, που εγώ ως νεοελληνιστής το θέμα του δακτροκόμου ήταν η εικόνα των Αράβων στην ελληνική αιγυπτιώτικη λογοτεχνία. Την έκανα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον κύριο Γαραντούδη, τον κύριο Αγγελάτο. Οπότε μίλησα για το θέμα αυτό με λεπτομέρειες, οπότε δεν σας κόλασω. Το Μαουάλ του Τσίρκα είναι σε διάφορες εκδοχές. Είναι πάνω από 10 εκδοχές, όπως θα δούμε και σε λίγο. Είναι αναμφίβολο ότι ο αραβικός πολιτισμός και η ανατολική σκέψη επέδρασαν στο ποιητικό έργο του Καβάφη. Ο Ματθίας Κάπλερ γράφει σχετικά πιο ενδιαφέροντα είναι 3 πρώιμα ποίηματα στα οποία ο Καβάφης δίνει πραγματική και ταυτόχρονα μία προσωπική άποψη του σύγχρονου Ισλαμικού κόσμου. Είναι ένα από αυτά το λόγος και σιγή. Θα μπορούσε να είναι το μανιφέστο του Καβαφικού Εκκλησία της Ισλαμικής Ανατολής, το οποίο με ξεκινάει από την αραβική παροιμία «Ιδα κάνα αλ-καλά με φίδα, τα σκούτ με ζάχαρ». Φυσικά υπάρχει κάποια λαθάκια από τον Καβάφη, ίσως που και εγώ τονίζω αυτό, ο Καβάφης γνώριζε πραγματικά την καθομιλημένη αραβική. Και θα δούμε πώς τα γνώριζε και γιατί το λέω εγώ αυτό. Επεκτείνοντας την ερμηνεία του Μιχάλη Πιερή, μπορούμε να δούμε τους στίχους του ποίηματος ως αντιπαράθεση της Δύσης Λόγος και της Ανατολής Σιωπή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμα και αν η ίδια αραβική παροιμία που αναφέρεται στο ποίημα δεν είναι αναγκαστικά της Ισλαμικής παράδοσης, ο ομιλητής του ποίηματος παρουσιάζει μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία που ταιριάζουν με μια συνηθισμένη εικόνα ενός Ισλάμ, που κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στην δημόσια δυτική γνώμη. Παρατηρείται το γεγονός ότι πρόκειται για μια Ανατολή που αναπαρίσταται ως καθολική, στάσιμη, απρόθεμη και αμετάβλητη, μια Ανατολή που δεν δείχνει καμία διάθεση προς το μέλλον και την πρόοδο. Ο Καβάφης αναφέρεται στον Ασιανό. Ποιος είναι ο Ασιανός όμως αυτός? Θα δούμε. Σύμφωνα με την Κάλτερ, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μονολιθικής και άκαμπτης στερεοτυπίας της καβαφικής ή στην καβαφική άποψη έχουμε το ποίημα του Σάμι Νεσί. Και αυτό το ποίημα πραγματικά έχει καθαρά αιγυπτιακό θέμα. Τα χαρακτηριστικά του Αιγύπτιο. Παρά το γεγονός ότι αυτή η συγκεκριμένη γιορτή δεν είναι καθόλου ισλαμική, είναι χριστιανική. Όμως γιατί ο Καβάφης προσέχει πολύ τους μουσουλμάνους εκεί πέρα? Προφανώς, επειδή το στοιχείο των μουσουλμάνων είναι έντονο σε μια πόλη πολυεθνική. Σύμφωνα με τον Κάπλερ, η Αίγυπτος γίνεται η χώρα όλων των κατοίκων, μουσουλμάνων και αλλόθρωσκων, ηθαγενών και ξένων. Φαίνεται ότι η χρήση της αραβικής λέξης «Μεσίρι» και το πρώτο πληθυντικό προσώπο, το χρόν μας μεσίρι και το γλυκί μας μεσίρι, δεν είναι τυχαία. Ο ομιλητής λετρώνεται από την πικρία και του πείσμα και χαίρεται σε μια χαρά. Ποια είναι η χαρά όμως? Είναι η χαρά που ξεπερνά τα όρια της θρησκείας και της φυλής. Και το μας εδώ πέρα δείχνει μια πατριωτική συνείδηση του Καβάφη προς την Δευτέρα του Πατρίδα, την Αίγυπτο. Το Μεσίρο όμως, και αυτό το όνομα που σημαίνει Μέσρα στα αραβικά, χρησιμοποιείται πολύ στην αιγυπτιώτικη λογοτεχνία. Δηλαδή, αν ξεκινάμε από το 1870 και μετά και το 1882 και μετά, φτάνοντας σε όλα τα περιοδικά και στα πανεγύπτια, στο Αιγύπτιο και πάλι λέγοντας,
απαντάμε συνέχεια το Μεσίρι. Τι είναι το Μεσίρι? Είναι η αραβική ταυτότητα της χώρας. Δηλαδή ο Καβάφης κρατάει μια ισορροπία. Είναι η χώρα που υπάρχει ναι μεν έντονο το ελληνικό στοιχείο, αλλά είναι το Μεσίρι, είναι η Αίγυπτος. Ο Καβάφης ασκεί κριτική στον ποιμάτο λόγος και στη γη, στον Ασιανό. Ο Ασιανός δεν είναι φυσικά ο Αιγύπτιος που έχει κάποια κοινά στοιχεία με τον Έλληνα, ο οποίος ζούσε μαζί του για παραπάνω από 1000 χρόνια. Υπάρχει το έντονο ελληνικό στοιχείο στην πόλη Κύπα και αλλού, αλλά εννοούσε το σύνολο των Αράβων. Ο Άραβας γενικά της Ασίας που έρχεται με ένα ξένο για τον Έλληνα πολιτισμό, μια ξένη θρησκεία, η οποία αυτή η θρησκεία παροτρύνει τον γενικά τον Μουσουλμάνο και τον Άραβα στην χρυσή σιωπή, ασσοκούτ δάχαπα. Στο ποίημα του Ντούνια Γκουζέλ, και αν κάποιος παρατηρεί, γράφει ο Καβάφης με αραβικά γράμματα. Γιατί το γράφει ο Καβάφης με αραβικά γράμματα? Αυτό είναι πάλι κάτι που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, αν ο Καβάφης γνώριζε αραβικά ή όχι. Και το ίδιο το ποίημα του 27 Ιουνίου, που είναι καθαρά αραβικό θέμα. Εάν κάποιος διαβάζει τα 10 που βρήκα εγώ μέχρι τώρα, μαουάλ του Καβάφη, θα δει πόσο μοιάζουν αυτά με το ποίημα του Καβάφη. Ίδια λόγια. Υπάρχει μόνο μία διαφορά που ο Τσίρκας, για πολιτικούς λόγους ίσως, έβαλε μία λέξη, ας πούμε, για να ταυτίσει το ποίημα αυτό με το χριστιανί του που χρησιμοποιεί ο Καβάφης. Στα 10 μαουάλ εγώ που βρήκα δεν υπάρχει η λέξη χριστιανή, πάντως υπάρχει εγγλέζι. Και γενικά ο Καβάφης, συγγνώμη, ο κόσμος, ο λαϊκός, δεν ήταν μπερδεμένες οι έννοιες αυτές στο μυαλό του. Χαουάγκα, που λέει για το σύνολο των ξένων, Ρουμί, αποκαλεί τους Έλληνες που είναι Ρουμ. Όταν λέει Ρουμί, δίνει αυτό το χαρακτηρισμό για να δείξει μία συγκεκριμένη ομάδα, ότι αυτοί οι Έλληνες είναι Ρωμοί, ένα κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι στο σύνολο των κατακτητών, δηλαδή δεν ανήκουν στην αγγλική αποικία. Παράτε το γνώση ότι αυτό που λέει ο Κρούμερ, αν σηκώνεις μία πέτρα, βρίσκεις κάτω, είναι Έλληνες. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει είναι πώς σκέφτονταν οι Αιγύπτιοι τότε και πώς αντιμετώπιζαν οι Αιγύπτιοι, παρά το γεγονός ότι το 1882 υπήρχε συμμετοχή της επίσημης ελληνικής πλευράς στην κατάπνιξη της επανάστασης του Αράβ. Ο λαϊκός κόσμος των Ελλήνων ήταν υπέρ ή κατά? Αυτό μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο Καβάφης, ως ποιητής το τόπο, μίλησε για την Αιγυπτιακή πολιτική και ασχολήθηκε στο βάθος. Εάν ξεκινάμε από το 1882, 1906, 1910, φτάνοντας στην και το ποίημα του «Περιμένοντας τους βαρβάρους», είναι ένα ποίημα καθαρά πολιτικό. Εάν φανταστούμε, πάλι σύμφωνα με τις αραβικές πηγές, ότι οι βάρβαροι που μπορεί να είναι κάποια λύση, που φύγανε τελικά και δεν ήρθανε, δείχνει μία σχέση του ποίηματος με το κίνημα του μαχτισμού στο Σουντάν. Το κίνημα του μαχτισμού, που ξεκίνησε με τον Αμπντουλάχ Μαχτί, ήταν την ίδια εποχή που έγινε η επανάσταση στο Αράπι. Ο Μαχτί έστελε μία επιστολή στον τότε χεδεύει της Αιγύπτου, καλώντας τον να ασπαστεί τον μαχαντισμό για να σωθεί ο ίδιος και η οικογένειά του. Φυσικά δεν ανταποκρίθηκε, αλλά αυτό προκάλεσε ανησυχία γενικά στους ξένους και για το μέλλον τους στην Αίγυπτο. Ο Καβάφης, ως ποιητής που ανήκει στην Αλεξάνδρεια και γενικά στην Αίγυπτο, έφυγε μετά, παρά το γεγονός ότι ήθελε μια μεγάλη πόλη, αλλά θα μπορούσε πάλι να ζήσει εδώ, όπως αναφέρει και στο Λεύκομα
της κυρίας Σαββίδη, νούμερο 40, αν δεν απατούμε, γιατί αρχίζω και ξεχνάω, μίλησε ότι δεν με χωράει αυτή η πόλη. Και γράφοντας στο ΜΕΚΕ Ράλι, ότι ο Ράλις φυσικά σχολιάζει ότι το λόγο του Καβάφου, ότι μισό το εδώ και την πόλη αυτή και όλο εδώ, το γύρο, ότι δεν το πιστεύει. Φυσικά δεν το πιστεύει, γιατί η σχέση του Καβάφη με τον τόπο και την πόλη είναι πολύ περίπλοκη. Την αγαπά, την μισή. Λυπάται τον κόσμο που, που αντιμετωπίζει τις αδικίες των Άγγλων, αλλά ταυτοχρόνως φοβάται και ανησυχεί για το μέλλον της παροικίας και την παρουσία του στην Αλεξάνδρεια. Εδώ τίθεται το ερώτημα. Ο Καβάφης έχει μία σχέση φιλική με τον Άραβο κόσμο, ναι ή όχι? Εγώ λέω ότι είναι, απλά ήταν ένας ποιητής, Αλεξανδρωνός. Εκφράζει την αδικία του τόπου. Ναι, την εκφράζει. Θέλει κάτι άλλο που να ικανοποιήσει ή ήθελε κάτι άλλο που να ικανοποιήσει γενικά τις επιθυμίες του? Ναι. Ήταν κατά, δεν νομίζω. Ο Καβάφης ήταν υπέρ του χώρου. Παρά το γεγονός ότι ο Λίντελ προσπαθεί φυσικά επανελεμμένα να μην δίνει πολιτική ή πολιτικό ντύμα στο ποιητικό έργο του Καβάφη. Το ίδιο έκανε φυσικά ο Τίμος ο Μαλάνος, ασκώντας σφοδρή κριτική στον Τσίρκα, κυρίως για τα δύο το ποιήματα, για αισθενόμη, ακόμα και για τον Ρεντιν Μπόμπα, ότι προσπαθεί, μιλώντας για την σαντιανή κοινωνία, δηλαδή την κοινωνία του Νότου, ότι αλλοιώνει την πραγματικότητα. Εγώ δεν θα μιλήσω για τον Μαλάνο, γιατί θα δανειστώ το λόγο που είπε ο αγαπημένος συνάδελφος που δεν, χωρίς άλλο, εμένα προσωπικά. Ο Καβάφης μπορεί να χαρακτηριστεί, ως η λαλιά του τόπου. Αυτή η λαλιά του τόπου καθαρά ήταν ελληνική σε μια αιγυπτιακή κοινωνία που ο Καβάφης την θεωρούσε συνέχεια της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό μιλούσε για αραβικό κράτιο άλλωστε. Και για έναν μια παρουσία των Ελλήνων που προσπαθεί να κρατηθεί. Κατά πόσον δεν γνωρίζει ο ίδιος. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σάκερ Μούσα. Δεν ξέρω, αναφερθήκατε ότι θέλουν να σας γίνουν κάποιες ερωτήσεις. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο ή να συνεχίσουμε? Ωραία. Μετά και την εισήγηση του Σαμουήλ του Μπισάρα, ο οποίος θα κατέβει από τον θάλαμο Διερμηνίας, μέχρι να σας τον παρουσιάσω. Λοιπόν. Ο Σαμουήλ Μπισάρα θα μας μιλήσει για την Αίγυπτο στον Κάπα Πι Καβάφη. Είναι μεταφραστής και διερμηνέας αραβικών και γεννήθηκε στο Κάιρο το 1964, όπου έμαθε και τα πρώτα γράμματα στα ελληνικά σχολεία, την Αχιλοπούλιο και την Αμπέτιο. Είναι πτυχιούχος των οικονομικών και πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων στα αραβικά τη λέσχη του στρατή Τσίρκα το 1998 και το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Ως διερμηνέας έχει καλύψει τα Καβάφια που διοργανώθηκαν στην Αίγυπτο από το 1991 μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και πολλά συνέδρια και επίσημες επισκέψεις εντός και εκτός Ελλάδας. Για τη μετάφραση του Κωνσταντίνου Καβάφη έχει τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη στα Καβάφια του 2009. Τον Αύγουστο του 2017, η Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφραστών, FIT, του απένιμε τιμητική διάκριση σε εκδήλωσή της που διοργανώθηκε στην Αυστραλία για τη μετάφραση του Καβάφη από την ελληνική στην αραβική γλώσσα. Ο κύριος Σαμουήλ Μπισάρα. Καλησπέρα σας.
Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Η Αίγυπτος στο έργο του Καβάφη». Είμαι βαθιά συγκινημένος, διότι η τύχη αγαθή τα έχει φέρει έτσι τα πράγματα. Οπότε πριν 8 χρόνια, όταν πήρα το βραβείο στα Καβάφια του 2009, ήμασταν πάλι σε αυτή την αίθουσα και είχαμε μιλήσει για την Αίγυπτο στο έργο του Καβάφη και με συγκινεί ιδιαίτερα η παρουσία δύο ανθρώπων. Πρώτον, του φίλου ποιητή Ρεφαάτ Σαλέμ, τον οποίο έχουμε μία πορεία αυτή τη στιγμή στα Καβάφια για 26 χρόνια, και δεύτερον, της αγαπητής Ρουμάνας συγγραφέως και ποιήτριας και εκδότριας, της κυρίας Έλενας Λαζάρ, με την οποία γνωριστήκαμε το 2009 μαζί με μία άλλη πολύ αξιόλογη ομάδα καβαφιστών από την Ιταλία, την Πάολα Μινούτσι, από την Ισπανία, τον Βιθέντε Κονζάλες και πολλούς άλλους αξιόλογους μεταφραστές. Θα είμαι ανάμεσα στα ελληνικά και στα αραβικά, διότι πιστεύω ότι είμαι μια γέφυρα ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς, οπότε έτσι θα πάει και η ομιλία. Μισε αλχέρ. أشعر بتأثر بالغ لأنني منذ 8 سنوات كنت في نفس القاعة عندما حصلت على جائزة كافافيس الدولية في الترجمة وطبعا أشعر بتأثر بالغ لوجود الصديق العزيز الذي تربطنا سويا معه مسيرة مشتركة في الكافافيات على مدار 26 عام الزميل الأستاذ العزيز الذي يشرفني بصداقته الشاعر الكبير رفعت سلام وأيضا أشعر بالتأثر البالغ لوجود السيدة إلينا لازار من رومانيا وتعرفنا على بعض منذ 2009 هنا في نفس المكان وكان هناك مجموعة من المترجمين المرموقين لأعمال كافافيس من إسبانيا فيثينتي غونزاليس ومن إيطاليا باولا مينوتش. Βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή συγκυρία, μια και είμαστε στο ξενοδοχείο Μετροπόλ, στην Αλεξάνδρεια, όπου υπήρχε η έδρα της εταιρείας που δούλευε ο Καβάφης, όπου στις 7 Δεκάτου του 1921 στέλνει την εξής παραίτηση. «Επί θεωρητή αρδεύσεων, τρίτος κύκλος, Αλεξάνδρεια, κύριε, έχω την τιμή να σας πληροφορήσω πως για προσωπικούς λόγους δεν επιθυμώ να ανανεωθεί το συμβόλαιο πρόσληψής μου, το οποίο λήγει στις 31 Μαρτίου 1922, έχω την τιμή να είμαι κύριε ο ευπηθήσας θεράπων, υπογραφή ΚΠΠ Καβάφης και διαβιβάζεται προς το Γενικό Επιθεωρητή των Αρδεύσεων κάτω Αιγύπτου για ενημέρωση, υπογραφή B.G. Harris, επιθεωρητής των Αρδεύσεων, τρίτος κύκλος». Φελμπιδέ αλσούτ φασαΐδε να αναμογουρίν φι φόντοκ Μητροπόλ, ο αλφόντοκ αλάδι κάνατ μαγούδα πήγη شركة الري والمياه التي كان يعمل بها كونستانتين كافافيس ككاتب، فقرأنا هنا في 7/12/1921 استقالته المقدمة إلى الجهة الإنجليزية. Από τότε ο Καβάφης είχε την άνεση να μιλήσει για την ποίηση, να ασχοληθεί με την ποίηση και ένα αρκετά μεγάλο σημαντικό κομμάτι της ποιητικής του προσφοράς αφορά την Αίγυπτο, στην οποία δεν ήταν γνωστός ο Καβάφης, και εδώ οφείλεται ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε στην Αίγυπτο, αγάπησε την Αίγυπτο, αγαπήθηκε από την Αίγυπτο, συνεχίζει η Αίγυπτος να τον αγαπάει, τον Μακαρίτη Κωστή Μοσκόφ. Επίσης, οφείλεται ένα μεγάλο ευχαριστώ σε δύο πρωτοπόρους διερμηνείς όπου υποκλίνομαι στο έργο τους. Στον Ναΐμα Ατέα, τον Μακαρίτη Ναΐμα Ατέα, και μακάρι κάποια στιγμή να τιμηθεί η μνήμη αυτού του ανθρώπου, έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μεταφορά της Ελλάδος στον αραβικό κόσμο, διότι ανέκαθεν η Αίγυπτος ήταν πύλη του αραβικού κόσμου. Στον δόκτωρα Χάμντι Ιμπραχήμ, ακολούθησε η τρίτη μετάφραση του Καβάφη, η ταπεινή μου προσφορά, το 2008, και ακολούθησε και η μετάφραση
του μεγάλου φίλου Ρεφάτ Σαλέμ το 2011. Είχε προηγηθεί μια μετάφραση επιλέκτων από έναν Αιγύπτιο, τον οποίο τον ανακαλύψαμε και το βραβεύσαμε το 2011, που ήταν ο Μπασίρ Αλ-Σιμπέι. Αλλά και η μετάφραση του Μπασίρ Αλ-Σιμπέι και η μετάφραση του Ρεφάτ Σαλέμ δεν είναι από το ελληνικά προς τα αραβικά. Είναι πάντα λεστικό λεπτά του, καβάφης μπαντά يكون متفرغا للعمل الشعري وهناك جزء كبير من العمل الشعري مخصص لمصر ولكن كوافيس لم يكن معروفا في مصر في الترجمات العربية وبدأ يكون معروفا بفضل الرجل اليوناني الذي جاء وأحب مصر وحبته مصر ومزرت مصر تحبه وهو كوستيس موسكوف ولكن يجب أن نذكر بالعرفان ما أسهم به أولا دكتور الله يرحمه دكتور نعيم عطية وأيضا الدكتور حمدي إبراهيم ثم تلت الترجمة الثانية لعبد الله في عام 2008 و 2011 جاءت الترجمة العظيمة من الصديق العزيز رفعت سلم ولكن كانت هناك مختارات أخرى وترجمة العربية من بشير السباعي ولكن لم تكن من اللغة اليونانية. Στην Αίγυπτο το 1927 ο Καζαντζάκης γνωρίζεται με τον Καβάφη και όλοι ξέρουμε αυτή την στοιχομηθεία που γράφει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Ταξιδεύοντας στην Αίγυπτο» για τον Καβάφη, όπου τον θαυμάζει και τον εκθιάζει. Η Αίγυπτος για τον Καβάφη δεν είναι απλώς γεωγραφικός χώρος, αλλά είναι έννοια που την προβάλλει μέσα από τον χώρο, τον χρόνο, τους ανθρώπους, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και μέσα από επίκαιρα γεγονότα που συνέβησαν στην Αίγυπτο, με αποκορύφωμα το ποίημα 27 Ιουνίου του 1906, όπου η λέξη «χριστιανή» σύμφωνα με την μία εκδοχή δεν είναι θρησκευτικός προσδιορισμός, όσο είναι μία λέξη που προσπαθεί να προσδιορίσει κάτι το οποίο θέλει ο Καβάφης να μην το ενστερνίζεται. Οπότε δεν μιλάμε για θρησκευτικό προσδιορισμό και μέχρι σήμερα μερικές φορές λέμε τι κάνεις βρε χριστιανέ μου εσύ, ή το αντίστοιχο μπορεί να γίνει και για τους μουσουλμάνους πέρα από θρησκευτικά όρια. بالنسبه لكافافيس فتعرف عليه الكاتب الكبير اليوناني نيكوس كازانزاكيس في عام 1927 في كتابه رحله الى مصر وطبعا الاعجاب الذي ابداه كازانزاكيس معلوم ومكتوب. Ένα από τα ποίηματα που με συγκινούν στον Καβάφη και μιλάει για την Αίγυπτο είναι το ποίημα «Ιθάκη». Και βέβαια σε αυτό το ποίημα ξεχωρίζω δύο στίχους, διότι δεν υπάρχει χρόνος. Πάντα ο τελευταίος ομιλητής είναι και θύμα πολλές φορές. Όπως είναι σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Είναι μια πρωτοτοπή η οποία βέβαια εύχομαι να γίνει και μια πραγματικότητα για όσους έρχονται για πρώτη φορά στην Αίγυπτο. Μην αχέμ ελ κασάιντ λαντα καβάφης, εα κασίντετ Ιθάκη, χαϊ θαϊ οκούλ. Είναι Ιθάκη ταμπάν μαρούμε ελ κασίντα, ο αλ μπαντ ιουσεμίχα Ιθάκα, αου Ιθάκα, ελ κολ μεμπούλ, γιακούλ εδχαμ ελ ομούντουν μασρία καθήρα, تعلم وتعلم من العلماء وإذا فإننا نتمنى من كل من يزور مصر للمرة الأولى أن يذهب ويذهب إلى مدن مصرية كثيرة. فثاني όμως και πέρα, πολύ μακριά, μέχρι το Ασουάν για να φέρει από εκεί την περίφημη πέτρα της για να φτιάξει τον τάφο του Ευρίωνα, στο ομώνυμο ποίημα διαβάζουμε «Εις το περίτεχνον αυτό μνημείων ολόκληρον εκλήθου Σιεινίτου». Με τη φράση «εκλήθου Σιεινίτου» εννοεί πέτρα από την Σιεινή, που είναι μια αρχαία ονομασία του σημερινού Ασουάν. Και μέχρι σήμερα, όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάποιος σπισμώνει, του λέμε «καλά, τι έχεις στο κεφάλι σου». «Χάγκαρ Σαουάν», δηλαδή πέτρα Σιεινής. Οπότε, ένα «μνικέλε μαλκασίδα αλθανία, μπιανουέν αδαρίχ ευρίων», «χαϊθου Ιακούλ». إن الضريح مصنوع من حجر أسوان وطبعا أسوان كان اسمها سييني في العصر اليوناني القديم كمخري
πριν μερικά χρόνια στην ιεραρχία του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας υπήρχε και ο επίσκοπος Σιήνης, που καλύπτει δηλαδή την περιοχή της Νουβίας. Η Θήβε στα ποιήματά του έχουν μία ειδική αναφορά στα Στίβα, στα Ιερά Γράμματα σπούδασε και ο Αρσινοήτης Νομός. Ο Αρσινοήτης Νομός που αναφέρεται στον Καβάφη είναι το σημερινό Φαϊούμ, η Φιλαδέλφια, η Όας του Φαϊούμ, η οποία είναι γνωστή βέβαια από τα πορτρέτα του Φαϊούμ και οφείλεται κυρίως στον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο. Εδώ η πτολεμαϊκή ελληνιστική εποχή έχει μια εξέχουσα θέση στην ποίηση του Καβάφη, όμως δεν θα ασχοληθώ με την ακμή της πτολεμαϊκής εποχής, όσο με την παρακμή. Η παρακμή της πτολεμαϊκής εποχής εμφανίζεται στο ποίημα «Πρέσβης από την Αλεξάνδρεια», ένα ποίημα το οποίο δεν έχει και πολλά για την Αίγυπτο. «Πρέσβης από την Αλεξάνδρεια» μπορείτε να το διαβάσετε με την ησυχία σας, αλλά χρησιμοποιώ τους δύο τελευταίους στίχους, γιατί αγνοούνε που χθες τους πρέσβεις ήρθαν νέα βαριά. Στη Ρώμη δόθηκε ο χρησμός, έγινε εκεί η μοιρασιά. Μιλάει για την διένεξη ανάμεσα στον Πτολεμαίο τον Έκτο, τον Φιλομήτωρα, και τον αδελφό του, τον Πτολεμαίο τον Έβδομο, ή για μερικούς ανάμεσα στον Πτολεμαίο τον Έβδομο και τον Πτολεμαίο τον Όγδο. Εδώ έχουμε διαφορά στην σειρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το ποίημα που το συναντάω σε έναν ναό τελείως άσχετο. Είναι ο ναός του Έτφου, που είναι αφιερωμένος στον Θεό Όρο. Απέχουμε 900 χιλιόμετρα από την Αίγυπτο. Γιατί το συναντάμε εκεί? Διότι αυτός ο ναός είναι πτολεμαϊκής εποχής, έχει τελειώσει από τον Πτολεμαίο τον 12ο, τον νέο Αυλητή, τον νέο Διόνυση, ο πατέρα της Κλεοπάτρας της 7ης, όπου αυτός ζήτησε την επαρέμβαση της Ρώμης για να μείνει στην εξουσία, και ήταν τόση η διχόνοια όπου μέχρι σήμερα υπάρχουν βασιλικοί θεραίοι σε αυτό το ναό κενοί. Κανείς δεν ήξερε σε αυτή την περίοδο ποιος κυβερνάει την Αίγυπτο, μια και ο ναός φτιάχτηκε για 180 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησε το 210 περίπου π.Χ. μέχρι το 57 π.Χ. Ένα ταβάν. Κασίδα όχρα τα τεχάντεθ αν μέστα χεία ρόσουλ μεν αλ-Εσκανδρία. Κασίδα ρόσουλ μεν αλ-Εσκανδρία φιλουάκα τεχάντεθ αν ελφίτνα φιλάσθ αλ-Βατλάμι μπέινα αλ-Βατλαϊμός αου Βατλαμιός αλ-Σέδης αου Σέβια μα Βατλαϊμός αλ-Σέβια αου Θέμιν. Ονα φάρκο φιτεσάλσουλ κάνου σοκοκέν. Εδί ελφίτνα να γίδχα بالنسبة لرأي المتواضع في معبد الإله حورس في إدفو، لأن معبد الإله حورس في إدفو بدأ تصميمه وبناؤه من عصر البطلميوس الرابع فيلوباتور، يعني معنى كده 210 قبل الميلاد حتى 57 قبل الميلاد في عصر بطلميوس الثاني عشر اللي هو والد كليوباترا السابع. فهناك لما بتروح معبد إدفو بنلاقي خراطيش، الخراطيش دي فارغة لأن في هذا الوقت لم يكن أحد يعلم من هو الذي يتحكم. Επίσης, υπάρχουν πολλά άλλα ποιήματα για την διχόνοια που τη συναντάμε, κυρίως με τον Δημήτρη Σωτήρα. Από τα ποιήματα που ξεχωρίζουν στον Καβάφη, και εδώ θα αναγκαστώ να κάνω μία συντόμευση, θα ξεπεράσω το ποίημα πάλι 27 Ιουνίου του 1926, μια και αναφέρθηκε, αλλά μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα. Ο Καβάφης ήξερε αραβικά ή δεν ήξερε αραβικά? Και εδώ θα χρησιμοποιήσω το ποίημα το οποίο αναφέρθηκε από τον φίλο Σέκερ Μούσα, που είναι λόγος και σιγή. Ταβάν μαουδού αλφίτνα عند كوافيس في العصر البطلمي وهو عصر شاهد الكثير موجود في قصائد أخرى ولكن هناك سوف أضطر لاختصار مداخلتي والرد على سؤال هل كوافيس كان يتقن أو يتحدث العربية أم لا.
Στο ποίημα του «Λόγος και σιγή» ο Καβάφης αρχίζει ως εξής. «Έζε κεν ηλκελέ μην φάντα, ας σουκούτ μην ζαχαπ». Για αυτήν την αραβική παροιμία. Είναι χρυσός η σιωπή και άργυρος ο λόγος. Φε ελ κασίδα, μπνίσμα λί ελ κάλιμα ο αλ σάμπτ, τάμπτα μπι المثل العربي وهذا رد على صديق العزيز الأستاذ رفعت السلام عندما عبر عن فكرته في ترجمته عما إذا كان ما يقال عربيا هو عربي ولكن الترجمة اعتمدت على اللغة الإنجليزية أو الفرنسية فربما المترجم من العربي لكافافيس لم يؤدي إلى الترجمة الصح للمثل وعلشان كده حضرتك في الترجمة ربما شككت في الموضوع. Οπότε εδώ, εδώ βέβαια η αραβική παροιμία αυτή δείχνει το πλαίσιο στο οποίο κινείται η αραβική γλώσσα του Καβά. Διότι η αραβική γλώσσα, η γλώσσα που μαθαίνεται στα σχολεία είναι η γραπτή, είναι η καθαρεύουσα. Έχουμε πρόβλημα. Η δημοτική δεν γραφόταν, δεν γράφεται, είναι βιωματική. Εδώ ο Καβάφης για μένα είναι πρωτοπόρος, διότι δια της ακοής προσπάθησε να γράψει και να αποδώσει στα ελληνικά κάποιες αραβικές λέξεις. Εδώ χάθηκε, διότι ο τονισμός από εκεί που η λέξη «ζαχαμπ» ή «δαχαμπ» σημαίνει χρυσός, βάζοντας τη λέξη «ζαχαμπ» το κάνει με το «χ» ενεργητική, οπότε πάμε εκεί κατά λέξη στο ρήμα «επιχρυσώνω», άρα μιλούσε για κάποιον που επιχρύσωνε κάτι. Είναι πολύ αξιόλογο. Επίσης, και βέβαια, αυτή είναι και η φιλία και η διαφωνία. Διαφωνώ ότι ο Καβάφης είχε αρνητική στάση κατά τον Αράβα. Ο Ασιανός, στο ποίημα «Λόγος και σιγή», δεν είναι Άραβας. Υπάρχει εκδοχή ότι είναι ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, ο Νουμπάρ Μπάσα, ο οποίος πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Νουμπάρ, δεν ήταν αραβικής καταγωγής, ήταν αρμένικης καταγωγής. Και ο Νουμπάρ Μπάσα ήταν αυτός που επέβαλε στα μέσα ενημέρωση εκείνη τη στιγμή, με κάποιες επιδοτήσεις και με κάποια λεφτά που έδωσε, τη σιωπή. Οπότε, η σιωπή η οποία αγοράστηκε με χρυσό, ταιριάζει με το αραβικό ποίημα. Εγώ δεν βλέπω κάποια αντίθετη αρνητική στάση του Καβάφη εναντίον των Αράβων. Και βέβαια αυτή είναι και η φιλία, η διαφωνία. Θα ένα τάπα φι κασίδιτ ελ κάλιμα ο αλ σάμπτ. Ελ κάλιμα ο αλ σάμπτ λέισατ δεν αι όνσο άραβι. Νεμόμκεν ελ κάλιμα ο αλ σάμπτ γιακούν ελ μάν διπίχα νουμπάρ μπέσα φιδάλικο λουάκτ. Ο Νουμπάρ Μπάσα λέμ γιακον μεν ασλα άραβι. Φε, μα, ελσαδάκα τάπαν ελεχτελέφ ράι, λέει ο Σιλουέντ Καντή. Επίσης, το θέμα των αραβικών το συναντάμε στο ποίημα Σάμερ Νεσίμ. Το Σάμερ Νεσίμ είναι ένα ποίημα που δείχνει όχι μια στατική στάση του Καβάφη, κάποιος που βλέπει από το παράθυρο, κινείται και χρησιμοποιεί πολλές αραβικές λέξεις και πολλά αραβικά τοπονύμια, τα οποία βέβαια είναι το Μουχάραμ Μπέι, είναι το ένα. Πολλά τοπονύμια, το Σάμερ Νεσίμ είναι αδικημένο ποίημα. Και γιατί είναι αδικημένο ποίημα? Διότι το Σάμερ Νεσίμ είναι μια φαραωνική γιορτή της Άνοιξης, που την εστερνίζονται οι χριστιανοί, τη γιορτάζουν και οι μουσουλμάνοι. Και πώς το λέμε στα ελληνικά? Σάμερ Νεσίμ. Αν το μεταφράσεις κατά λέξη, πας αλλού. Σάμερ Νεσίμ σημαίνει δηλητηρίασε στην άβρα. Ενώ «Σάμερ Νεσίμ», αυτό το «σου» που το αδικούμε στα ελληνικά, σημαίνει «όσφρηση της άβρας». Είναι η γιορτή της Λαμπροδευτέρας. Τα κόκκινα αυγά, τα καροτσάκια, τα κάρα. Και φτάνει σε μία μαγική λέξη για μένα, που είναι η λέξη «μουγάνι». Στο ποίημα αναφέρει τη λέξη «μουγάνι», που στα αραβικά σημαίνει «τραγουδιστής». Και βέβαια θα διαφωνήσω, εδώ πάλι το ξέρω, με το φίλο μου τον Σάκερ Μούσα, διότι αν ήξερε καθαρεύουσα ο Καβάφης και αν ήξερε να χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα, δεν θα χρησιμοποιούσε τη λέξη «μουγάνι», αλλά θα χρησιμοποιούσε τη λέξη «μότρεμπ», που σημαίνει αηδός,
ερμηνευτής. فهنا طبعا في عندنا قصيدة أخرى مظلومة من قصائد كافافيس وهي شم النسيم. ففي شم النسيم كافافيس بيستعمل كلمات عربية كثيرة من ضمنها المحمودية، وهنا يستعمل باللغة اليونانية كلمة مغني من الغناء. ماشي ما اختلفناش معاه، ما تايبالكي خرونوس تايبالكي سيزيتس. فكان ممكن لو هو عنده علم باللغة العربية الفصحى كان ممكن يستعمل كلمة مطرب. فالاثنين الملحوظة هنا ان في القصيدة اليونانية كافافيس بيستعمل الكلمة العربية في القصيدة في النص اليوناني. Και βέβαια αυτό είναι μια από τις ιδιαιτερότητες του Αιγυπτιώτη ελληνισμού, διότι όταν βλέπεις το στατή Τσέρκα να γράφει ο Καβάφης και η εποχή του, σου λέει μπήκα στο σπίτι του Καβάφη και είδα το σεμντάνι. Μα τι είναι αυτό το σεμντάνι? Είναι η αραβική λέξη σαμαϊντάν που σημαίνει κυροπίου. Εδώ επίσης μην ξεχνάμε ότι η αραβική γλώσσα χρησιμοποιείται μέχρι το 1928 σαν αραβικά γράμματα, πριν τον Καμέλ Ατατούρκ, σαν αραβικά γράμματα για την τουρκική. Οπότε κάποιος που ήξερε και θέλει να γράψει τουρκικά ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τα αραβικά, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι ήξερε αραβικά. Από τα πεζά ξεχωρίζω δύο του Καβάφη που ήξερε ότι, που δείχνουν ότι ενδιαφερόταν για την επικαιρότητα. Ένα με τίτλο «Γνώμη για τον Αχμαντ Ράσιμ» με ημερομηνία 9 Μαΐου του 1928, όπου ο Αχμαντ Ράσιμ είναι Αιγύπτιος λογοτέχνης, αλλά έγραφε στα γαλλικά και ύστερα τον βρήκαμε ως κυβερνήτη του Σουέζ στο έργο του Ιμπραχήμ Αμπντελμεγίτ «Κανείς δεν κοιμάται στην Αλεξάνδρεια». «Μεν δεμν ελ μανσουράτ αουλ μακαλάτ λ καβάφης, μακάλα βαϊνουάν ράιαν Αχμαντ Ράσιμ». Αχμαντ Ράσιμ كان أديبا مصريا ولكن كان يكتب بالفرنسية، وهذا المقال منشور في 9 مايو 1928. في رواية إبراهيم عبد المجيد لا أحد ينام بالإسكندرية هناك ذكر لأحمد راسم كأنه محافظ للسويس. Και κλείνω με αυτό που είπε ο Καβάφης σε απάντησή του σε μια έρευνα για τη φιλολογική παραγωγή των Αιγυπτιωτών Ελλήνων που δημοσιεύτηκε στο φυλάδιο Ερωτούν Απαντούν εκδόσεις γράμματα Αλεξάνδρεια 1930, είναι είδος παρακαταθήκης για περαιτέρω προσέγγιση. Αξίζει τον κόπο να συμβάλλουμε στην επιτυχία τέτοιας πολιτιστικής προσπάθειας, και αυτή είναι μια παρακαταθήκη για όλους. Σε όσους λοιπόν θέλουν να συνεχίσουμε αυτή την πολιτιστική προσπάθεια, προσφέρω και αφαιρώνω στη μνήμη του Κωστή του Μοσκόφ, σε όλους τους συμβάλλουν, αυτό το βραβείο που πήρα φέτος από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών, που αντιπροσωπεύει 100.000 μεταφραστές από όλο τον κόσμο, από 60 χώρες, και θα συνεχίζουμε όσοι μπορούμε να συμβάλλουμε. Αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ. Θα φύγω.